με το χώρο της υγείας που νοσεί. Γραφειοκρατικά και ουσιαστικά θα καλησπερίσουμε τηλεφωνικά τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αυθιώντας, τον κύριο Βέτα. Καλησπέρα κύριε βουλευτά. Καλησπέρα και στους δύο, τι κάνετε? Καλά. Και αν μπορούσα να κάνω ένα μικρό σχόλιο, νομίζω ότι η αλλαγή του πολιτικού κλίματος και του πολιτικού συστήματος είναι ακριβώς αυτό, ότι πρέπει να συνεργάζονται οι θεσμοί και πρέπει από όποιο μετερίζει και από όποια θέση βρίσκεται οποιοδήποτε να βοηθάει σε ένα κοινό στόχο. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που μας αφορά όλους και την κοινωνία την ίδια. Εμάς μας άρεσε ότι είδαμε μια κοινή γραμμή σε αυτό το πλαίσιο στο χώρο της υγείας, διότι γνωρίζετε και εσείς, αλλά και ο Περιφερειάρχης πολύ καλά, τα σοβαρά προβλήματα του χώρου της υγείας. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Το θέμα είναι τώρα εάν αυτό θα γίνει γρήγορα πράξη. Διότι ούτε διοικητή έχουμε στο νοσοκομείο, ούτε υποδιοικητή της περιφέρειας, και πολύ σωστά το είπε και ο κύριος Μπακογιάννης, ότι δεν γίνεται να διοικεί η Θεσσαλία την υγεία της στερεάς Ελλάδας. Ακούστε, αυτό αποτέλεσε κατά την αρχή και δική μας, θα έλεγα, άποψη και θέση. Νομίζω ότι η παρουσία μας σήμερα και στους δύο υπουργούς, και στον κύριο υπουργό αλλά και στον αναπληρωτή, ξεκαθάρισε κάποια πράγματα. Σε ό,τι αφορά το θέμα της υποδιοίκησης, δεσμεύτηκαν όλοι και ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Αναπληρωτής. Δώστε μας την είδηση, κύριε Βέτα, δώστε μας την είδηση. Ότι θα μεταφερθεί ο αποδιοικητής, θα έχουμε σύντομα αλλαγές και θα υπάρξει συνεχής παρουσία τουλάχιστον τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. Αυτή είναι σε πρώτη φάση του υποδιοικητή στα γραφεία της Λαμίας. Νομίζω ότι αυτό είναι και αυτό μας αφορά κυρίως. Να αρχίσουμε να ενισχύσουμε τη θέση της στερεάς. Νομίζω το δικαιούμαστε και τουλάχιστον έστω και με μεγάλες προσπάθειες, έστω και με δυσκολίες, το καταφέραμε σε πρώτη φάση. Αυτή είναι η είδηση. Μάλιστα. Συνολικά με τα προβλήματα του νοσοκομείου Λαμίας υπήρξε κάποια περαιτέρω τοποθέτηση? Κοιτάξτε, υπάρχουν θέματα που αφορούν τις περισσότερες κλινικές. Αυτό που κυρίως βρίσκεται σε προτεραιότητα είναι η παιδιατρική κλινική. Τις επόμενες μέρες θα λυθεί το θέμα του επικουρικού, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Νομίζω ότι το σύστημα χρειάζεται και μόνιμους γιατρούς. Η δέσμευση είναι ότι θα προχώρησε, όπως ξέρετε, η προκήρυξη που αφορά γύρω στα 985 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, σε πρώτη φάση, αυτό που κηρύχθηκε μέσω ΑΣΕΠ. Και θα προχωρήσει και μέχρι το τέλος του δευτέρου εξαμήνου άλλες 2.430 θέσεις. Είναι λίγος ο αριθμός, είναι 3.500 προσλήψεις. Θα υλοποιηθούν μέχρι το δεύτερο εξάμηνο, εγώ στα μέσα του δεύτερου εξάμηνου του 2016. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ μικρός ο αριθμός, χρειάζεται περίπου 20.000 θέσεις. Αν αναλογιστούμε ότι οι προσλήψεις αυτές είναι γύρω στις 4.500, τουλάχιστον ικανοποιείται το 14%. Αλλά παρόλα αυτά, μετά από 6 χρόνια, και τελειώνω, μετά από 6 χρόνια γίνεται πρόσθεση μόνιμου προσωπικού που τόσο πολύ το έχει ανάγκη το σύστημα υγείας μας. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Συνεχίστε τις προσπάθειες και εσείς κοινοβουλευτικά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βέτα. Καλό βράδυ από Ελλάδα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και εσένα για την παρουσία σου και τα σχόλια. Να ευχαριστήσω τις φίλες και